ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας είναι η νέα λογοκρισία που επιβλήθηκε σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ΝΕΡΙΤ ή αν πρέπει να πω ΓΕΝΕΔ νούμερο 2. Καλά, εδώ είμαστε σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Εδώ, όχι, είστε, όχι, εδώ είναι ελεύθερος εδώ. Επειδή πρόκειται για θεσμική όμως διαδικασία. Έχει ένα άλμα από Ευαγγελία. Ναι, επειδή όμως είναι μια θεσμική διαδικασία και δεν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα κανάλια. Θέλω να πω με καθαρό τρόπο ότι αυτή η πράξη, που πολιτικός προϊστάμενος είναι η κυρία Βούλτεψ και πρέπει να μας πει και το Μαξίμου και η κυρία Βούλτεψ, γιατί προχώρησαν στο κόψιμο της ομιλίας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο το βράδυ. Όταν για πάνω από 15 χρόνια έχουμε τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και κυρίως του Πρωθυπουργού αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το Σάββατο με την ομιλία του και την Κυριακή με τη συνέντευξη τύπου. Επειδή λέτε αυτό για την ομιλία, περιμένουμε απάντηση. Να περάσουμε στο περιεχόμενο της ομιλίας που είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό.